Η ενημέρωση των αρμοδίων για το πότε και πώς θα ξεκινήσει η ανακύκλωση τόσο στο Δήμο Ξάνθης όσο και στους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν το αντικείμενο σύσκεψης προκειμένου οι σύνδεσμοι διαχείρισης απορριμμάτων και η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμοι να διαχειριστούν το κρίσιμο αυτό και το περιβάλλον ζήτημα. Όλοι οι Δήμοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν στη δράμα. Στη δράμα έγινε γιατί ο πρόεδρος της Διαμάθ, ονομάζεται αυτή η εταιρεία η οποία έχει σχέση με την ανακύκλωση και γι' αυτό έγινε φυσικά εκεί η όλη σύσκεψη αυτή, μας ενημέρωσε πότε θα ξεκινήσει η ανακύκλωση και πώς θα ξεκινήσει. Σίγουρα ήταν μπορώ να πω, μια πολύ καλή ενημέρωση για μας και μέσα στις επόμενες μέρες θα μας έρθει μια κοινοποίηση ώστε να την περάσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και να προχωρήσει η διαδικασία της ανακύκλωσης. Τον άλλο μήνα ευελπιστώ ότι θα ξεκινήσει να έρθουν τα απορριμματοφόρα, ειδικά απορριμματοφόρα, στον αριθμό 4 περίπου, γύρω στους 600 κάδους μπλε, οι οποίοι θα πλουθούν μέσα στην πόλη. Πιστεύω δηλαδή ότι μέχρι τέλη Μαρτίου, με αρχές Απριλίου, θα έχει η ανακύκλωση, θα είναι σε κίνηση. Νομίζω ένα πολύ καλό βήμα για την πόλη μας και γενικά για την περιφέρεια, γιατί το περιμένουν πάρα πολύ καιρό οι συμπολίτες μας και ήρθε η ώρα πια να υλοποιηθεί. Από τη μεριά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Θεοδωρίδης τονίζει την ετοιμότητα του Δήμου για τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Τα απορριμματοφόρα είναι υποχρέωση της εταιρείας, της Διαμάθ, και η ΚΑΔΗ. Απλά θέλω να συμπληρώσω ότι κάθε οικογένεια θα πάρει από μια σακούλα, για μια φορά φυσικά θα γίνει αυτό, ώστε να βάζει τα ανακυκλώσιμα υλικά μέσα στη συγκεκριμένη σακούλα. Αυτά θα είναι γυαλί, πλαστικό, αλουμίνι και χαρτί. Αυτά θα πηγαίνουν δηλαδή μέσα σε ένα κάδο όλα μαζί. Και θα γίνεται η επεξεργασία στο ΚΔΑΙ, το οποίο είναι έξω από την Ξάνθη, το οποίο είναι η εγκατάστασή του έτοιμη, και μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο ΚΔΑΙ που υπάρχει στην περιφέρεια. Εμείς φυσικά είμαστε έτοιμοι να το προχωρήσουμε και όλη την εκμετάλλευση αυτή των υλικών αυτών θα την έχει ο ιδιώτης. Οποιοδήποτε πάρει τον ΚΔΑΙ, δηλαδή αυτός θα έχει το προσωπικό, αυτός θα έχει και όλη την υποχρέωση για να γίνεται η συγκεκριμένη ανακύκλωση. Να σημειώσουμε ότι 600 ανακυκλώσιμοι κάδοι θα μοιραστούν όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και στις γύρω περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να ανακυκλώσουν υλικά, αλλά και να μάθουν τα ωφέλη αυτής τόσο για το περιβάλλον όσο και για το μέλλον τους.